Ολοκληρώνονται σύντομα οι καταστάσεις για την τοποθέτηση των δύο ραντάρ άμεσης ειδοποίησης σε περίπτωση πυρκαγιάς του ΣΕΙΣΟΥ. Το φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζει σήμερα η Atlas Τηλεόραση δείχνει την εξέλιξη των εργασιών. Συγκεκριμένα, στα καθορισμένα σημεία εντός του περιαστικού δάσους, το πυροφυλάκιο 1 και το πυροφυλάκιο 2, έχουν κατασκευαστεί τα κύμπο και ανεγέρθηκαν οι πυλώνες όπου θα τοποθετηθούν τα ραντάρ. Έχει ξεκινήσει ήδη η τοποθέτηση και του δεύτερου πυλώνα. Σε αυτή τη φάση τώρα αναμένουμε λίγο την ηλεκτροδότηση να έρθει από τον ΔΔΕ, γιατί είναι δύο σημεία που καταλαβαίνετε μέσα σε δασική έκταση τα οποία δεν είχαν ρεύμα. Θεωρούμε ότι μέσα στον Ιούλιο θα τελειώσει και η ηλεκτροδότηση, έτσι ώστε να ξεκινήσει τελική τοποθέτηση των ραντάρ και η δοκιμαστική τους λειτουργία σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία. Στις μέρες τώρα του Ιουλίου θα γίνει και η περίφραξη των δύο σημείων που έχουν τοποθετηθεί οι πυλώνες του ραντάρ, έτσι ώστε να υπάρχει και η σχετική ασφάλεια. Οπότε θεωρούμε μέσα στον Ιούλιο να έχουμε τις δοκιμαστικές ενέργειες της εταιρείας, έτσι ώστε να ξεκινήσει και το σύστημα να λειτουργεί. Το τρίτο ραντάρ θα είναι κινητό και θα μπορεί να συνδράμει επικουρικά στα δύο σταθερά ραντάρ. Αυτό βέβαια θα ολοκληρωθεί, όπως είπαμε, μέσα στο Νοέμβριο. Το τρίτο ραντάρ θα είναι κινητό, το οποίο θα μπορεί να συνδράμει επικουρικά στα άλλα δύο σε περίπτωση που υπάρχει κάποια δυσκολία στο σήμα, το οποίο πηγαίνει σε όποιο σημείο θα θέλουμε του ΣΕΙΣΟΥ για να πάρουμε κάποιες μετρήσεις και κάποιες πληροφορίες περαιτέρω. Yeah. Θα ξεκινήσει, όπως είπαμε, μέσα στον Ιούλιο. Από εκεί και πέρα θα έχουμε εικόνα, αλλά η πλήρης κάλυψη του ΣΕΙΣΟΥ, τα 30.000 στρέμματα, θα είναι τέλος του έτους, από ό,τι μας ενημέρωσε η εταιρεία. Τα τρία ραντάρ σχεδιάστηκαν να τοποθετηθούν σε τέτοια σημεία ώστε να βλέπουν όλη την έκταση του περιαστικού δάσους. Θα είναι συνδεδεμένα μέσω ειδικού λογισμικού με το κέντρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπου και θα μεταδίδουν τα δεδομένα, όπως το ακριβές στίγμα της πυρκαγιάς. Θα δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, άρα και τις νυχτερινές ώρες θα μπορούν να μεταδίδουν δεδομένα και με υπέρυθρες.